και μετά την ολίγη από unpack πλάκα κάνω δυστυχώς εδώ δεν έχουμε unpack ούτε ολίγη ούτε πολύ αλλά ούτε και quality check ε, το πήρε κάπου ο δαίμον του όπως σας έχω πει πάντα μου αρέσει να τα πράγματα και να τα ανοίγω ε, για το καλό έχει το κάνω σε όλα προφανώς μαζί με κάποιο άλλο το οποίο έφυγε έφυγε και αυτό και έφυγε από τον κάδα απορριμμάτων Οπότε θα δούμε λίγο ανοιγμένο και έτσι όπως ήρθε αυτό εδώ το θερμόμετρο το ψηφιακό θερμόμετρο υπερίθρων της EINEC. Ήρθε μέσα αυτό εδώ το σακουλάκι χωρίς κουτί. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου. Και δεν είναι δικαιολογία η τιμή του προϊόντος. Γιατί είναι πολύ χαμηλή. Αλλά οκ. Okay, θα έπρεπε κατ' εμέ να έχουν ένα κουτάκι να το προστατεύει λίγο καλύτερα ή να μπορεί να βολευτεί σε κάποιο ντουλάπι. Ε, ήρθε με ένα πλήρες manual στα αγγλικά. Αυτό μου έφτιαξε λίγο τη διάθεση. Με όλες τι πιστοποιήσεις τις οποίες δίνει. Ε, έχει και από την UK, και από την SGS, έχει και το SY. -E. Okay. Οκ, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, ας το δούμε λιγάκι αυτό εδώ το ηλεκτρονικό θερμόμετρο της ANEG. Είναι το μοντέλο AN320α. Ε, είναι με υπέρυθρες από ό,τι μας λέει Έχει μετράει από μείον 20 μέχρι και συν 380 βαθμούς Κελσίου Και μας το μεταφράζει δίπλα και σε βαθμούς Φαρενάιτ έχει μια οθονίτσα μικρούλα εδώ και τρία κουμπάκια κάτω το ένα είναι για την ενεργοποίηση του laser, του σκοπεύτου laser που έχει για να μετρήσουμε το σημείο το οποίο θέλουμε ε, για να γυρίσουμε σε βαθμούς κελσίου Fahrenheit και ε, αν θέλουμε να έχουμε αναμένη ή κλειστή την οθόνη η οποία είναι backlight, είναι φωτιζόμενη και από εδώ μας λέει ότι προσοχή στα μάτια γιατί, γιατί έχει laser και τα, λοιπά και, τα λοιπά και μας λέει επίσης και την παραγωγή του λέιζερ η οποία είναι μικρότερη από 1 μιλιβολτ. Μήκο κύματο τη ακτινα λέιζερ λέζερ είναι 630-670 νανόμετρα. Οκ, okay, FDA κλπ. Σε ε τόσο απλά εδώ μπροστά δεν ξέρω αν βλέπετε. Νομίζω ότι μπορεί να φανεί. Μα έχει ε, το σκόπευθρο του λέιζερ Και εδώ είναι ο δέκτη υπερίθερο που μα μετράει τη θερμοκρασία η με την οποία μετράμε. Εδώ ανοίγει, παίρνει δύο μπαταρίες α, 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 μέσα, τις πολύ μικρές. Τις βάζω μέσα να το ανοίξουμε, να το δούμε μαζί. Και ας το ενεργοποιήσουμε, μόνο πράγμα που χρειάζεται να πατήσουμε τη σκανδάλη. Την πατάω λοιπόν τη σκανδάλη. Ήδη μου μέτρησε κιόλα και μου λέει ότι εδώ μέσα έχει 22,8 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα όχι εδώ μέσα συγκεκριμένα πάνω σε αυτό το mousepad το μεγάλο που έχω και σας δείχνω τα πράγματα. Λοιπόν, 22,5 μας λέει hold ότι την έχει κρατήσει, ότι την αναμένω το laser, ότι την αναμένω ο φωτισμός και το ξαναπατάω ακόμη μια φορά για τη οθόνη για οικονομία. Uh, μας έχει ένα έψιλον ε ίσον 0,95 και αυτό είναι το emissivity εάν το προφέρω σωστά όπου είναι η εκπομπή η αντανάκλαση που κάνει η υπέρυθρη πάνω στο αντικείμενο που μετράει και είναι προρυθμισμένο στο 0,95 δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ για να δω εάν μπορεί να ρυθμίσει προσπάθησα να κάνω ένα συνδυασμό πλήκτρων να μπορεί να πειραχτεί αυτό και κάτω και Ποια θα ήταν και η αλλαγή στη μέτρηση. Είναι πολύ λίγε μέρε στα χέρια μου, δεν ε, το είδα. Οκ, okay. μέχρι στιγμή οι μετρήσει που έχω κάνει μου δείχνουν ότι πάνε καλά. Ε, φοράει από ό,τι λέει ο κατασκευαστή έναν αισθητήρα τη Hayman, υπερήθρον, ο οποίο είναι γερμανική κατασκευή και ότι είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι λέει κατασκευαστή. Ότι με το που σταθεροποιήσει τη μέγιστη θερμοκρασία, Μας κάνει έναν ήχο. Ε, το μπιμπιπ αυτό που ακούτε και απλά σταματάει τη μέτρηση. Έχει φωτιζόμενη οθόνη όπως είπαμε, μετράει βαθμούς Κελσίου και Φάρενάιτ. Έχει auto power off, δηλαδή με το που θα μείνει ανενεργό κάποια ώρα, κάποιες ώρες, δεν ξέρω πόσο θα σβήσει από μόνο του για να μας καταναλώνει η μπαταρία. Και είναι αρκετά μικρό σε μέγεθος. Επίση, για την ορθότητα τη μέτρηση του κατασκευασμού, μα λέει ότι θα πρέπει να, η θερμοκρασία περιβάλλοντο να είναι από 10 μέχρι 30 βαθμού. Επίση, μα λέει ότι καλό θα ήταν η υγρασία του χώρου να είναι λιγότερη από 90%. Η απόκληση της μέτρησης φτάνει το συν πλήν 1,5% ή συν πλήν αν θέλετε 1,5 βαθμό Κελσίου. Ε, η ταχύτητα αντίδρασης του είναι στα 500 μιλισεκόντ. Επίσης, ο κατασκευαστή μας λέει ότι αυτή η δέκτεση περίθρων είναι ευαίσθητη στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και μας λέει ένα παράδειγμα ότι μπορεί να φέρει λάθος μέχρι και 8% κάτω από συνθήκες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ε, όπου η τάση είναι στα 3 βόλτα ανά μέτρο και η συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από 350 MHz μέχρι, 50, μέχρι 55 MHz. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λέω. Οκ, okay, κάποιο μπορεί να δουλεύει σε κάποιον υποσταθμό και να το πάρει να μετρήσει, ξέρω εγώ, κάτι. Δεν ξέρω πού και πώς. Πάντως κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη. Αυτό έχω να πω. Μπορεί σε μένα να μην φανεί ποτέ χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Μπορεί κάποιο εκεί έξω που θα δει ή που θα ακούσει το βίντεο να το φανεί χρήσιμο. Και γι' αυτό και μου αρέσει να τα λέω. Τώρα, όσον αφορά τι διαστάσει, το ύψο του είναι στα 15,5 εκατοστά. Το πλάτο του το συνολικό είναι στα 10,6 εκατοστά. Και το πάχος του στα 4,3 Εκατοστά. Το βάρος του δε μαζί με τις μπαταρίες που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή γιατί συνήθω οι χωρίς μπαταρίες είναι στα 124 γραμμάρια. Και να δούμε λίγο και πρακτικά τι κάνει και πως μετράει. Θα χτυπήσω μία κάτω να δούμε τι θερμοκρασία έχουμε πάλι. Ε, θα χτυπήσω μία το ταβάνι, 22,7. Θα χτυπήσω λίγο τον τοίχο απέναντι, 22,5. Και να κάνουμε μία δοκιμή από κρύο. Έχω παγάκια εδώ μέσα. μείον 0,6 βαθμούς σε ζεστό. Στο κολλητήρι 79,9. Και να το πάω λίγο, θα απομακρύνω λίγο τα πράγματα για να, γιατί μπορεί να μετρήσει και σε όλο το εύρος, δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε μια επιφάνεια ε, εάν σε κάποιο σημείο είναι αρκετά θερμή ή και σε κάποιο άλλο πιο κρύο μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε ένα τροφοδοτικό έτσι ε, όπου παράγεται θερμοκρασία η μεγάλη ή σε κάποιο άλλο σημείο που παράγεται η θερμότητα οπότε παραγεται τη συσσωρεύεται άρα μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο γίνεται η θερμική καταπώνηση του συγκεκριμένου πράγματος που θέλουμε να δούμε και θα ξεκινήσω από το κρύο 0, προχωράω βλέπετε πως αλλάζει και πίσω πάλι. Άρα κρατώντας το πατημένο μπορούμε να δούμε τη διαφορά θερμοκρασίας από την υψηλότερη στη μεγαλύτερη ή ανάποδα. Το συγκεκριμένο θερμόμετρο ήρθε στο κανάλι για να μπορούμε να ελέγχουμε και να βλέπουμε τη θερμική καταπώνηση κάποιων προϊόντων. Παράδειγμα ενός φορτιστή, ενός powerbank, ε, και ειδικά με τα καινούργια πρωτόκολλα Quick Charge 2, 3 και ούτω καθεξής Οκ, okay, καλά τα μεγάλα ρεύματα, καλά τα ψηλά τα ρεύματα Αλλά, τι θερμοκρασία ανεβάζει, ε, είναι επίφοβο ή όχι Για αυτόν τον λόγο, γιατί σας έχω πει ότι η οχι για αυτον το λογο γιατι σας εχω πει οτι η ουσια του καναλιού είναι να δούμε τα πράγματα ε, Αυτά που έρχονται όσο το δυνατόν πιο οικονομικά από την Κίνα, να τα ελέγξουμε, να τα δούμε στο χρόνο και να δούμε και κατά πόσον λειτουργούν και λειτουργούν σωστά και να γίνει για όλους μας μια πιο ασφαλής αγορά. Έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε να πάρουμε κάποιο προϊόν που θα το πάρουμε ναι από τη μία πλευρά φθηνά, χωρίς όμως μέσα σε αγωγικά να βάζουμε και σε κίνδυνο κάποια πράγματα. Όποια και είναι αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share. Αφήστε μου οποιοδήποτε μήνυμα και οποιοδήποτε απορία, είτε για βελτίωση, είτε για το κακό το σχόλιο είναι δεκτό για, την, για τη βοηθά τη βελτίωση. Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν με κάποιο άλλο προϊόν. Γεια σας.